Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή σας στη σημερινή σύσκεψη εδώ, όπως επίσης μια σειρά φορείς και εκπροσώπους που συναντηθήκαμε και πριν κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο Μεσοχώρι και στο Δαμάση και είπαμε αρκετά πράγματα και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την ενημέρωση, αν και όπως ξέρετε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και με τις κομματικές του οργανώσεις εδώ, τα στελέχη του, τους περιφερειακούς δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους σωματείων όπου διαθέτει, άλλα στελέχη, τους γραμματείς των τομεακών επιτροπών και των κομματικών οργανώσεων βάσης και της Επιτροπής Περιοχής, με τον βουλευτή, τον Λαμπρούλη της Λάρισας, με άλλα στελέχη, βρεθήκαμε δίπλα σας, όχι για το αυτονόητο της συμπαράστασης, εξυπακούεται κάθε κόμμα, πόσο μάλλον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμπαραστέκεται, δείχνει την αλληλεγγύη του για συνανθρώπους μας που συμπάσχουν. Αλλά κυρίως για να βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, παντού, με κάθε μέσο, ενώ παντού και στους Δήμους και στην Περιφέρεια και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, με παρεμβάσεις. Και φυσικά ξέρετε ότι γενικά είμαστε και γνώστες των αιτημάτων. Όμως σήμερα και με την παρουσία της Αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής και με άλλα προσωπικά εδώ, μας δίνεται ευκαιρία από πιο κοντά και να γνωρίσουμε τα ζητήματα και να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους των φορέων που ζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη και δύσκολη κατάσταση που πρόκυψε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην περιοχή. Αν θα ήθελα να κωδικοποιήσω τι ζητήματα από αυτά ως κύρια, ως κεντρικά ζητήματα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί μην νομίζετε, η Βουλή είναι μια πλευρά, η Ευρωβουλή είναι μια άλλη, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες κλπ. Ο κύριος όμως αγώνας, η άσκηση πίεσης σε αυτό που λέμε κεντρική εξουσία, γίνεται μόνο με την ταξική πάλη. Γίνεται μόνο με την ενότητα, την κοινωνική συμμαχία όλων των καταπιεσμένων, όλων αυτών που υποφέρουν και έχουν πληγεί από αυτή την κατάσταση, επιπλέον τώρα με το σεισμό. Και βεβαίως όταν ξέρουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που δεν είναι μόνο το πρόβλημα των ζημιών που έγιναν των καταστροφικών εδώ από τους σεισμούς στα συγκεκριμένα χωριά και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την έξαρση της πανδημίας, που σημαίνει ότι μια σειρά συνανθρωποί μας δεν μπορούν να έχουν την πραγματική περίθαλψη, δεν μπορούν να έχουν το εμβόλιο που θα μπορέσει να δημιουργήσει ανοσία στον πληθυσμό. Όταν έχουμε προβλήματα που δεν οφείλονται στην πανδημία, αλλά που τα επιτάχυνε όμως η πανδημία, της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με μειώσεις μισθών, με απειροσιά σε μια σειρά κλάδους, με λάθος εργασιακές, με απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις σε χώρους δουλειάς, όταν η αγροτιά και με βάση αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων και ο Τζέλλας από την Ομοσπονδία της Καρδίτσας και ο Μαρούδας από την Ομοσπονδία του νομού της Λάρισας, και ταυτόχρονα μαζί με τους σεισμούς έχεις να αντιμετωπίσεις και τις συνέπειες από τις πλημμύρες. Αλλού έχεις να αντιμετωπίσεις και τις συνέπειες από τις πυρκαγιάς. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος που οφείλεται σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Οφείλεται σε συγκεκριμένο σύστημα, έτσι όπως είναι δομημένο αυτό εδώ το κράτος, αυτή η κοινωνία. Και εδώ υπάρχουν διαχρονικά ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Φυσικά η ώρα της μάχης, η ώρα του να λυθούν ζωτικά προβλήματα του λαού εδώ στην περιοχή, μπορεί μερικοί να λένε ότι δεν χρειάζεται να βλέπουμε το παρελθόν. Αλλά άμα δεν δούμε και την πραγματική αιτία που μας φτάνει εδώ, δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε σωστή τακτική για το παρόν και για το μέλλον. Να χαράξουμε δηλαδή μια δράση μακροπρόθεσμη, με συνέπεια, με σταθερότητα, σαν λαός, σαν εργατικό, αγροτικό,
γενικότερα λαϊκό κίνημα, έτσι ώστε να πιέσουμε αυτούς που ευθύνονται για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Χρειάζεται οπωσδήποτε, λέμε εμείς συγκεκριμένα και πρακτικά, για ζητήματα που αφορούν το σήμερα, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η εκτίμηση των ζημιών και των καταστροφών που έγιναν και σε σπίτια και σε κτίρια παντού, σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας που πλήγησαν, κυρίως εδώ στους δήμους Τυρνάβου, Ελασσόνας, Φαρκαδόνα, έτσι, τέλος πάντων σε περιοχές που είναι πιο ξημένες, και στα χωριά ή στις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο. Και εδώ ανησυχούμε σοβαρά, όχι μόνο για την πορεία της εκτίμησης των ζημιών που έπρεπε να έχουν ήδη τελειώσει κανονικά, ώστε να αρχίσουν οι άλλες διαδικασίες των αποζημιώσεων κλπ. Αλλά ανησυχούμε γιατί γίναμε σήμερα και μάρτυρες μιας αγανάκτησης των κατοίκων δικαιολογημένης, που σου λένε ότι κτίρια που ήταν κόκκινα πριν μια εβδομάδα τα βγάζουν τώρα κίτρινα. Κίτρινα κτίρια τα χαρακτηρίζουν ως πράσινα χτες. Ή άλλες, όπως είπε ο πρόεδρος του Μεσοχωρίου, εκεί μισό σπίτι κόκκινο, μισό κίτρινο, μισό σπίτι κίτρινο, μισό σπίτι πράσινο. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει ότι γίνεται μια εσκεμμένη προσπάθεια, και σας το λέμε ειλικρινά ότι έτσι είναι, από την πείρα μας από άλλες χώρες, από άλλους σεισμούς, από άλλες καταστροφές, που αλλιώς ξεκινούσε, αλλά τελικά η κατεύθυνση δίνεται προκειμένου να γλιτώσουμε χρήματα, γιατί δεν έχει το κράτος, γιατί δεν έχει το δημόσιο, γιατί που θα τα βρούμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, αρχίζουν και δια της διολυστήσεως αλλάζουν την πραγματικότητα που βιώνει τόσο σοβαρά και εκτρά ο λαός μας. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι επίσης όπου υπάρχουν μπάζα πρέπει να αποσυρθούν. Θα πρέπει να κατεδαφιστούν όσα κτίρια δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα, που είναι τιμόρροπα, γιατί γίνονται με τα σεισμικές δονήσεις και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Πρέπει να γίνει η αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των επαρχιακών δρόμων όλων, τα έργα αποχέτευσης όπου υπάρχει πρόβλημα, ίδρευσης, βιολογικού καθαρισμού κλπ. Θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων που έχουν πληγεί. Δεν γίνεται τώρα οι οικογένειες ολάκερες να μένουν συνεχώς σε σκηνές και σε μάλιστα σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα, γιατί έχει κρύο, ή τα γυναικόπαιδα εκεί μέσα στις σκηνές. Και φυσικά δικαιολογημένα πρέπει να παλέψουμε, εμείς θα το κάνουμε αυτό, και για κοντέινερς και για άλλες εγκαταστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, και φυσικά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση μαζί με άλλη ανθρώπινη διαβίωση, να υπάρχει φαγητό, να έχουμε το νου μας να μην πεινάσει κανένας άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, να υπάρχει νερό, να υπάρχουν η θέρμανση απαραίτητη κλπ. Η άποψη του ΚΚΕ σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι η αποζημίωση πρέπει να είναι στο 100% των ζημιών. Δεν χωράει εδώ μέσος όρος. Θα πρέπει και το κόστος της ανοικοδόμησης, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα. Κάτι τον γκρεμίζει στο ετοιμόροπο ή αυτό, αλλά δεν φτιάχνεται ξανά. Η ανοικοδόμηση είναι μεγάλο πράγμα. Είναι κόπη μιας ζωής που έβαλε ο οικογενειάρχης, που μάτωσε, που ίδρωσε, που τα δούλεψε για να μπορέσει να το φτιάξει. Και φυσικά εδώ, πάλι με βάση την πείρα μας το λέμε, θα πρέπει να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια ολόκληρη χαρτούρα, λοιπόν, μια ολόκληρη διαδικασία που δυσκολεύει τον απλό άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, να οργανώσει με στοιχεία συγκεκριμένα, να τα παραδώσει κλπ. Θα πρέπει να απλοποιηθούν άμεσα αυτές οι διαδικασίες, και ούτε εν ονόματι αυτών των διαδικασιών, αν δεν έχουν γίνει, να παραπέμπεται στις καλένδες η αποζημίωση, η αποκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται οικονομική στήριξη άμεσα των σεισμόπληκτων και των μικρών επιχειρηματιών, των εμπόρων ή άλλων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Και εδώ φυσικά η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ένα εξακοσάρι,
το οποίο αρχίζει και το μειώνει, από ό,τι μας λέγανε, ή σκέφτονται να το μειώσουν, να το δώσουν σε λιγότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εμείς προτείνουμε ότι το λιγότερο που πρέπει να δοθεί, και δεν είναι ελεημοσύνη εδώ, είναι απαραίτητο, είναι τουλάχιστον 1.000 ευρώ ένα επίδομα έκτακτο που πρέπει να δοθεί σε όλους, είτε έχουν κόκκινο είτε έχουν κίτρινο το κτίριο, το σπίτι τους κλπ. Πρέπει, είναι το στοιχειώδες που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, και νομίζω σαν ένας άνθρωπος, άμα το παλέψουμε, ίσως καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Και να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη, είναι κρίσιμο ζήτημα εδώ. Οι Δήμοι θα πρέπει να το ρυθμίσουν αυτό. Ήδη ξεκινάνε αυτές τις διαδικασίες, από ό,τι μας είπαν, αλλά μένει να πιέσουμε και να έχουμε επαγρύπνηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Και φυσικά αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι η απαλλαγή από χρέη που υπάρχουν σε εφορία, σε τράπεζες, σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, σε ασφαλιστικές εισφορές, ό,τι χρέη υπάρχουν ή άλλοι τόκοι πρέπει να σταματήσουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν τα στοιχειώδη να βγάλουν πέρα, πόσο μάλλον να πληρώσουν χρέη ή πολύ περισσότερο όταν έχουν κατασχέσεις ή όταν έχουν πληστηριασμούς από προηγούμενες υποθέσεις κλπ. Αυτά πρέπει να κοπούν με το μαχαίρι αυτή την περίοδο που έχει πληγεί το λαϊκό εισόδημα με αυτή την κατάσταση. Και εδώ επίσης μετά, πολύ σωστά θέσατε νομίζω αρκετοί ως εκπρόσωποι φορέων τα ζητήματα κατά κατηγορία. Ας πούμε για τους εργαζόμενους που είναι σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ή αλλού, πρέπει να πάρθουν μέτρα που είπε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών για τη δουλειά τους. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει και μια απαλλαγή όταν δεν μπορεί να φτάσει έγκαιρα στη δουλειά του, γιατί πρέπει να κάνει αυτές τις απαραίτητες διαδικασίες για να σώσει το σπίτι του, για να πάει να κάνει όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έλεγα πριν, να κινηθεί, ή ακόμα και για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί ακόμα να κινηθεί όταν μένει στη σκηνή, όταν έχει τα παιδιά του στο δρόμο κλπ. Κλπ. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε κανένας εργαζόμενος να μην απολυθεί από καμιά επιχείρηση. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Δεύτερο, η αγροτιά μας, η οποία υποφέρει διαχρονικά. Υπόθηκε εδώ χαρακτηριστικά, ας πούμε, η καρδίτσα για παράδειγμα πληρώνει τις συνέπειες από τις πλημμύρες ακόμα. Και δεν έχουν αποκατασταθεί όχι οι πλημμύρες ή ο κάμπος εκεί και τα προβλήματα ή τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην αγροτική παραγωγή, άρα και στο εισόδημα του αγρότη της Θεσσαλίας, αλλά και άλλα ζητήματα μένουν ακόμα άλυτα. Έρχονται οι σεισμοί τώρα, ή ο ΕΛΓΑ, έλεγα και πριν, δεν έχει δώσει την αποζημίωση για τα χιόνια και τις καταστροφές που έγιναν το 2020, και φυσικά τα προβλήματα που τέθηκαν και πολύ σωστά, και εδώ ο Τύραυνος Ναύος ιδιαίτερα, είναι τέτοια περιοχή, έχουμε τους αμπελοκαλλιεργητές, τους παραγωγούς, οι οποίοι το τσίπουρο, το κρασί πρώτα απ' όλα, και το τσίπουρο φυσικά που μας αρέσει όλους, λοιπόν, τι θα γίνει. Και φυσικά αυτές οι τιμές της, που δίνεται, η τιμή της απόσταξης χρήσης, αυτό που υπόθηκε, είναι κρίσιμο ζήτημα, γιατί αυτό θα βοηθούσε στο να μπορέσει να διοικητευτεί στην αγορά, αλλά αυτό που έγινε τα προηγούμενα χρόνια ή με την τιμή που έδιναν ήταν απαράδεκτο. Στην ουσία ο αγρότης όχι μόνο δεν κέρδιζε τίποτα, έμπαινε και μέσα, δηλαδή μπορούσε να συνεχίσει την παραγωγή. Άρα αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δει η πολιτεία, πρέπει να τα δουν τα υπουργεία. Εμείς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε και θα πιέσουμε. Το ίδιο και στην κτηνοτροφία που υπόθηκε, τώρα μην τα αναφέρω αναλυτικά και σας τρώω το χρόνο, τα ξέρουμε όλοι. Πρέπει, είναι ζητήματα λαϊκής πάλης. Και φυσικά τα θέματα της υγείας και της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Και τα θέματα της υγείας εδώ είναι κρίσιμα. Δηλαδή δεν μπορεί τα κέντρα υγείας και μάλιστα στις συνθήκες πανδημίας, στις συνθήκες σεισμών και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, να μην έχουν το απαραίτητο προσωπικό, να μην έχουν τις υποδομές, και το κέντρο υγείας Τερνάβου και της Ελασσόνας και της Φαρκαδόνας ή και άλλων περιοχών. Τώρα θέλω να αναφέρω εδώ αναλυτικά, πρέπει, είναι γνωστά και σε προσωπικό και σε υποδομές και λοιπά. Πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Και με τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια κυρίως,
σωστά μίλησε ο εκπρόσωπος του 15 μελούς, πρέπει να παρθούν μέτρα ενισχυτικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου. Πρέπει να υπάρχει μοριοδότηση, πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Εμείς ήδη έχουμε κάνει ερώτηση γι' αυτό. Θα τη μετατρέψουμε τώρα σε επίκαιρη. Πρέπει να λυθεί με υπουργική απόφαση αυτό το ζήτημα. Εμείς δεσμευόμαστε να το προωθήσουμε αυτό στη Βουλή. Αλλά οι κυβερνητικές πλειοψηφίες, ξέρετε, είναι άλλες. Δεν έχει δώσει κυβερνητική πλειοψηφία σε εμάς, στο ΚΚΕ, ο ελληνικός λαός. Η Νέα Δημοκρατία, που έχει τους 150 τόσους βουλευτές, λύνει και δένει. Της ΠΑΣ πρόταση νόμου, που τη λένε όλοι οι φορείς, συμφωνάνε και οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΚΚΕ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, συμφωνάνε όλοι, αλλά στη Βουλή με 150 τόσους περνά η άποψη της Νέας Δημοκρατίας και απορρίπτεται η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για αυτά. Άρα καταλαβαίνετε και τα όρια που έχει αυτή η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι βέβαια πολιτικό συμπέρασμα που ο καθένας από εμάς πρέπει να το βγάλει, αλλά πρέπει να γίνεται και συζήτηση μέσα στους φορείς, μέσα στους συλλόγους, στην καθημερινή δουλειά και προβληματισμός γύρω από αυτό το ζήτημα, όταν ψάχνουμε και λέμε τι φταίει τέλος πάντων για αυτή την κατάσταση. Και φυσικά τα προβλήματα που έβαλε η εκπρόσωπος από τις φοιτητικές εστίες της Λάρισας και λοιπά, που θα πρέπει να προωθηθούν. Άρα, το ΚΚΕ για αυτά τα ζητήματα έχει μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε κάνει ήδη, σας ενημερώνω, ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή αυτές τις 14 μέρες, τουλάχιστον 3, προς αντίστοιχα Υπουργεία. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, είναι οι απαντήσεις τους. Θα επιμείνουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Έχουμε κάνει ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές μας, για τα ζητήματα των σεισμικών καταστροφών, των ζημιών που έγιναν εδώ ακριβώς, σε αυτά τα χωριά, σε αυτό εδώ τον τόπο, με συγκεκριμένα στοιχεία που τα πήραμε από εσάς, από τους μαζικούς φορείς κλπ. Και βάλαμε το ζήτημα, γιατί πολλοί μας λένε, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα φέρει την ευημερία, και τι να κάνουμε, είμαστε εκεί και θα ήμασταν χειρότερα αν δεν είμαστε. Ναι, αλλά στην Ευρώπη, αυτό το έλεγα και στο Μεσοχώρι, το είπα και στο Δαμάσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει, όπως ξέρει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι το 50%, το μισό δηλαδή, της σεισμικής ενέργειας εκλείεται στην Ελλάδα. Υπάρχει εδώ. Η Ελλάδα είναι η χώρα στην Ευρώπη που έχει το 50% της σεισμικής ενέργειας. Το άλλο 50% το έχουν οι άλλες 32 χώρες μαζί. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, δεν ξέρω τι, οι υπόλοιπες με τις πόλες, Γαλλία, Γερμανία κλπ. Και εδώ υπάρχει βέτο από αυτές τις χώρες στο να πρημοδοτούνται τα αντισεισμικά έργα, όπως και τα αντιπλημμυρικά έργα ή τα αντιπυρικά έργα. Και κλειδώνουν το ταμείο. Το Ταμείο Αλληλεγγύης που υποτίθεται υπάρχει για να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη οικονομική προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλειδώνει απέναντι στο πρόβλημα των σεισμών. Το Ταμείο της Αλληλεγγύης πρέπει να δώσει εδώ και τώρα, ειδικά για τους σεισμούς, για τις καταστροφές αυτές, για να μπορούν να επιληθούν προβλήματα. Και για να δοθεί το χιλιάρικο στον κάθε δεινοπαθούντα και για να φτιαχτούν οι αποζημιώσεις 100% και για να γίνουν μια σειρά άλλα έργα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα μην κλείνουμε τα αυτιά και λέμε και εμείς ό,τι μας λέει η προπαγάνδα τι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δυστυχώς για αυτό το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο το ΚΚΕ στη Βουλή είναι που βάζει φωνή και κάνει κριτική και λέει έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι και φίλες. Όλοι οι άλλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25, είναι με τα μπούνια. Ό,τι πουν οι Βρυξέλλες, προσκυνάμε. Άντε πετάνε και καμιά κουβέντα για να βάλουν το χέρι σαν τον Τσίπρα, εδώ που τα λέμε, ας πούμε, που θα καταργούσε με ένα άρθρο τους νόμους και τα μνημόνια που ψήφιζαν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτά τα ζητήματα είναι επί του παρόντος για να συζητηθούν. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε καθαρό μέτωπο, θα έχουμε σταθερή προοπτική
και θα ξέρουμε πού πρέπει να πάμε και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν δεν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τότε θα έχουμε και θα πληρώνουμε τις επιπτώσεις συνεχώς. Και τώρα και αύριο. Και φυσικά, σε τελευταία ανάλυση, αν δεν φτιαχτεί αυτό που έχουμε προτείνει εμείς και με πρόταση νόμου στη Βουλή, ενιαίος φορέας, οργανισμός σεισμικής θωράκισης της χώρας, που θα αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα, αυτά που τέθηκαν από την πρόληψη πριν, όχι μετά να πάμε να βάλουμε ασπιρίνες όταν καταστρέφονται σπίτια, περιουσίες κλπ. Αλλά να υπάρχει η πρόβλεψη, η πρόληψη κλπ. Γιατί σήμερα δεν μπορεί βεβαίως η επιστήμη να προβλέψει ένα σεισμό, δηλαδή ότι θα γίνει αύριο συγκεκριμένα, ούτε να τον αποφύγει το σεισμό μπορεί. Όμως μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από το να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές θύματα μέχρι το να μην έχουμε κτίρια που να πέφτουν κλπ. Αλλά αυτό χρειάζεται έλεγχος. Άμα δεν κάνεις έλεγχο, έχεις κτίριο 80 χρόνων, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, σχολιά, δηλαδή που είναι μέσα τα παιδιά μας, έχεις άλλα δημόσια κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις μεγάλες, όπου συνοστίζονται επίσης παιδιά, αθλούνται, παίζουν, διασκεδάζουν κλπ. Και δεν έχεις κάνει έλεγχο ως κράτος, γιατί δεν είναι ατομική ευθύνη του καθένα να αρχίσει να παίρνει τη μεζούρα και να μετράει ή να βρίσκει ένα μηχανικό και του λέει μέτρα εδώ. Πρέπει το κράτος να το οργανώσει αυτό και να πάρει μέτρα θωράκιση των κτίριων, να πει ότι αυτό είναι ακατάλληλο, πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Το άλλο θέλει να βάλεις ενέσεις στα μπετά, το άλλο θέλει να κάνεις το εκείνο του κλπ. Κλπ. Άρα αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο θέμα. Και εδώ είναι αυτό που λέμε εμείς κεντρικό σχέδιο και στην οικονομία και στις υπηρεσίες, για να έχει ευημερία ο λαός και να προστατεύεις πρώτα απ' όλα την υγεία και τη ζωή του ελληνικού λαού. Και το κεντρικό σχέδιο σημαίνει ότι έχεις και τα μέσα στα χέρια σου, οργανώνεις εσύ την οικονομία και δεν την αφήνεις στον τάδε εργολάβο, στον τάδε μεγάλο μονοπωλιακό όμιλο που σου λέει εγώ δεν έχω, λένε στο Μητσοτάκη, κέρδος από αυτό το έργο να το φτιάξω. Δεν το έχω επιλέξιμο ως έργο, συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπογράφει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που κυβερνήσαν εδώ στη χώρα. Δεν το έχω επιλέξιμο έργο αυτό, διότι δεν έχει κέρδος ο επιχειρηματίας. Τότε να σε βράσω. Τι κράτος είσαι εσύ? Άμα δουλεύεις για 5 επιχειρηματίες, για μια χούφτα που δεν ξέρουν τι έχουν και τι φτιάχνουν, το ίδιο γίνεται τώρα με την πανδημία. Έχουμε φτάσει σήμερα να μην υπάρχουν μεθ στο δημόσιο. Έχουμε φτάσει σήμερα να είναι διασωληνωμένοι οι συνάνθρωποι μας χωρίς να είναι στην εντατική και να είναι στα ράτζα, να είναι σε δωμάτια. Και υπάρχουν χιλιάδες, παρακαλώ, κλίνες. Υπάρχουν εκατοντάδες μεθ που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτά δεν τα επιτάσσει. Μα δεν έχεις, κύριε μου, πόλεμο όπως λες. Πόλεμος είναι να βάζεις το 300 και το 500 και το 1000 πρόστιμο στον άλλον που πήγε ή τον είδες που έβγαλε, κατέβασε τη μάσκα γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει ή γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει και ήθελε να ανασάνει και την έβγαλε τη μάσκα και μόλις τον βλέπεις του επιβάλλεις 300 και τον σέρνεις και στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι αυτό η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη βεβαίως έχει ο καθένας. Το πρόβλημα είναι σαν κράτος πώς τα οργανώνεις αυτά. Συλλογικά τι μέτρα παίρνεις και τι σχεδιάζεις. Και αφήνεις τους ιδιώτες, τους μεγαλοκλινικάρχες να θησαυρίζουν. Έχουν ένα χρόνο τώρα που έχουν βγάλει τα μαλλιά της κεφαλής τους. Δεν έχουν οικονομική κρίση αυτή. Και από πάνω τους πληρώνει τώρα και το κράτος. Όταν χρειάζεται κανένα γιατρό ή καμιά κλίνη ή κανένα χειρουργείο, πληρώνει και από πάνω και πληρώνει και διπλά. Αντί να τον βουτήξει από το λαιμό και να του πει εδώ αυτό είναι στο δημόσιο, ανήκει στο λαό. Θα βάλω στη ΜΕ, θα τα πάρω για αυτή την περίοδο έστω. Καλά, αν ήμασταν εμείς εξουσία, τα παίρναμε διαπαντός βέβαια. Δεν χρειαζόταν να τους ρωτήσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται να είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Το μίστορο όπως η υγεία, η παιδεία, η ζωή του λαού θα έχεις στον κάθε λοποδίτη ιδιώτη, ο οποίος έχει και ανταγωνισμούς και με άλλες εταιρείες και με άλλα μονοπόλια. Γιατί το πρόβλημα των εμβολιασμών τι είναι, η καθυστέρηση γιατί γίνεται.
Δεν οφείλεται σε αυτόν τον τεράστιο ανταγωνισμό. Τώρα βγάλανε για την AstraZeneca. Τι λέτε εσείς και γίνεται όλη αυτή η φασαρία? Γιατί άλλες εταιρείες ανταγωνιστικές, άλλα κράτη, ρίχνουν εκεί και λέει μην παίρνετε από αυτό, πάρετε από το άλλο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η σαπίλα αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού. Και όταν τα λέμε αυτά, μας λέτε εσείς ξύλινη γλώσσα έχετε. Μα πώς το διάλογο να τα πούμε δηλαδή? Τα λέμε έτσι όπως είναι. Και είναι επιστημονική ορολογία αυτή. Στην πολιτική οικονομία και σε κάθε επιστήμη. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να πω το εξής, ότι εμείς θα τα παλέψουμε τα ζητήματα. Με τις δυνάμεις που έχουμε. Και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι μας λένε. Να ξέρετε ότι χρησιμοποιούν και πολλά ψέματα όμως. Δημιουργούν και ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες. Άλλα λένε μπροστά σας για να μαζεύουν τα ψηφαλάκια, άλλα κάνουν από πίσω και προωθούν ως μέτρα. Αυτό το έχουμε ζήσει, το ξέρετε και από την πείρα σας. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Άρα πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι λένε οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Εγώ θα έλεγα, αυτό το βλέπουμε και εμείς στην πράξη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό όλους, ότι πλέον ο ελληνικός λαός ακούει το ΚΚΕ. Γιατί βλέπει ότι έχει δίκιο, ακόμα και όταν θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σκληρό έτσι όπως το λέει, λέει αλήθειες, είναι μπροστά στους αγώνες και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έλεγα και πριν στο Δαμάση ότι μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά δεν φημωνόμαστε. Δεν το βουλώνουμε όπως θέλουν. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους κάθε ώρα, κάθε στιγμή, με δυνατή φωνή. Αρκεί να αποφασίσετε κι εσείς ως εκπρόσωποι των φορέων, οι φορείς σας, μέσα από τις συνελεύσεις τους, μέσα από τις κινητοποιήσεις τους, να κάνουν και τη δική τους φωνή πιο δυνατή. Αν ενωθούμε όλοι μαζί σαν λαός, θα μπορέσουμε να βάλουμε στη θέση τους αυτούς που μας ταλαιπωράνε, που καταπιέζουν, που δημιουργούν προβλήματα στο λαό και στην νεολαία. Σας ευχαριστώ, να έχετε καλή δύναμη, καλή υγεία.